Άκουσε την κεντρική είσοδο και χτύπησε με, ξέρεις, δυνατά και ήρθε και μου φώναξε. Με την πρώτη που άνοιξα εγώ την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα. Μπορεί να την κρατούσαν και από πίσω. Άρα γλιτώσατε από θαύμα. Ναι, αν ερχόταν προς τα κάτω που ήταν οι κρεβατοκάμερες, ναι. Διαρρήκτες και τα μέλη μιας ολόκληρης οικογένειας στην περιοχή των Γουρνών βρέθηκαν ουσιαστικά τέτα-τέτ με τον τρόπο αυτό και την πόρτα της εισόδου να τους χωρίζει από μια απρόβλεπτη και προφανώς επικίνδυνη εξέλιξη. Εγώ δεν θυμάμαι από τη μέρα που μπήκανε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συμβεί ακόμα. Πολλά μπορεί να δεις, πολλά μπορεί να περιμένεις. Πώς εγκλειτώσαμε εμείς και δεν εμπλέξαμε. Αυτό να με ρωτήσεις να σου πω. Όχι πώς εμπήκε, δεν τον είδε κανείς. Πώς δεν εμπλέξαμε εμείς. Φτάνει πια. Κανείς δεν έχει κλεισιμάτη από την ώρα εκείνη, καθώς τα κρούσματα διαρρήξεων σε σπίτια και καταστήματα της περιοχής συνεχίζονται παρά το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας. Ένα βράδυ κοιμάμαι εγώ και ένα ο άντρας μου. Μία και μία. Τώρα όχι. Τα βράδια όχι. Το βράδυ κάναμε βάρδια. Η εφιαλτική περιπέτεια για την οικογένεια Μιλαθιανάκη εξελίχθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι δράστες νωρίτερα χρησιμοποίησαν ένα τραπέζι που υπήρχε στην αυλή και μια σκάλα που έκλεψαν από γειτονικό σπίτι. Ανέβηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και μπήκαν από ένα παράθυρο, ενώ όλοι οι ένοικοι είχαν αποκοιμηθεί. Αλλά ξύπνησαν όταν κατάλαβαν ότι κάποιος κόβει βόλτες στην κουζίνα. Η αδερφή μου άκουσε τη φασαρία, αλλά από το φόβο της δεν μίλησε. Λογικό και ποιος θα μιλούσε. Το μόνο που έκανε ήταν να περιμένει αν είναι η μητέρα μου που σηκώθηκε πρωί ή αν είναι κάποιος άλλος. Μετά που έκλεισε η εξώπορτα, κατάλαβε ότι ήταν κάποιος μέσα και μας φώναξε. Τα μέλη της οικογένειας περιγράφουν καρέ-καρέ στην Κρήτη TV πως γλίτωσαν τα χειρότερα όταν οι διαρρήκτες αποφάσισαν να φύγουν σακύρι από την πόρτα αυτή τη φορά, έχοντας πάρει μαζί τους έναν υπολογιστή και ένα πορτοφόλι. Ήταν ανοιγμένο το παράθυρο της κουζίνας και η πόρτα μετά, άρα πρέπει να ήταν ένας μπήκε από το παράθυρο και ένας από την πόρτα, λογικά. Πήραν κάτι. Ναι, μου πήραν τον υπολογιστή και ό,τι χρήματα είχα στο πορτοφόλι μου. Μάλλον μπαλκονόπορτες. Ναι, και είπαν τελικά, ακούστηκε ότι πρέπει να είναι αδύνατοι αυτοί που το κάνανε, δύο άτομα αδύνατα, γιατί λέει από εκεί που μπήκανε αποκλείεται ένα εύσωμος να μπαίνει. Λίγα μέτρα παρακάτω σημειώθηκαν άλλα δύο κρούσματα, το ένα σε υπόγειο διαμέρισμα χωρίς να προλάβουν να πάρουν κάτι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σε άλλη μονοκατοικία οι ένοικοι ήταν μέσα μαζί με τα παιδιά τους. Υπάρχει τώρα κανένας μήνας έχει μια μεγάλη ταραχή. Συνέχεια γίνονται, αλλά τώρα τον τελευταίο μήνα πάλι έχει μεγάλη έξαρση. Φέτος τώρα έχει παραγίνει. Ναι, το ακούμε, να λείπουμε από τα σπίτια, εντάξει, αλλά να είμαστε μέσα να κοιμόμαστε. Το παράζ των εισβολών σε σπίτια και καταστήματα που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα δεν έχει προηγούμενο. Το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου σαρώνει την περιοχή με προσαγωγές και περιπολίες, μέρα και νύχτα, αναζητώντας τους διαρρήκτες, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μπει στα οικίματα για να κοιμηθούν και να μαγειρέψουν, όπως έγινε στην περίπτωση ενός ψητοπολίου στην παραλία των Γουρνών. Σπάσανε να είναι ευλογημένο από κάτω και δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Πήρανε μερικά γράφα γούσιμα πιο πολύ πήρανε και σπάσανε και το ταμείο, αν θέλετε να το δείτε, έχουν σπάσει το ταμείο, αλλά δεν μπορούσαν να το ανοίξουν για να πάρουν ό,τι κέρματα ουσιαστικά είχε μέσα. Οι δράστες σε αυτή την περίπτωση δεν κατάφεραν να ανοίξουν την ταμιακή μηχανή. Έχει βέβαια κινητοποιηθεί πολύ η αστυνομία, έτσι, κάθε βράδυ γίνεται ελέγχους, έχουν και αυτοί κινητοποιηθεί πάρα πολύ. Προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε το όλο θέμα και ιδιαίτερα η αστυνομία μας ενημερώνει.